Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Όταν ξεκινήσαμε το 2012 μαζί με την δημιουργία του νέου φορέα, βάλαμε κάποια ερωτήματα. Θα πούμε σε επιμέρους αναλύσεις ή θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποια στρατηγικές, ας πούμε, πάνω στη βιομηχανική πολιτική. Η προσπάθεια που κάναμε και η έρευνα που κάναμε, είδαμε ότι μέχρι στιγμής κανένα κόμμα εκτός του ΚΚΕ που αναφέρεται με το δικό του αφήγημα σε μια μισή σελίδα στο πρόγραμμά του, όσο ψάξαμε δηλαδή στο διαδίκτυο, σε κομματικά έντυπα, δεν είχε συγκεκριμένο αφήγημα στρατηγικής επάνω στη βιομηχανία. Τα μόνα αφηγήματα που βρήκαμε ήταν οι πολλές προσπάθειες του ΙΟΒΕ με επιμέρους αναλύσεις, πολύ σημαντικές, τις οποίες τις αναλύσαμε, τις κοιτάξαμε, και η πρόταση που είχε κάνει η Μακένζη. Είχαμε το πρώτο, το βασικό, αμέσως μετά ερώτημα που βάλαμε στο τμήμα, είναι, ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρξει βιομηχανία στην Ελλάδα? Καταρχήν έπρεπε να λύσουμε ένα ακόμα πιο βασικό, την πεποίθηση όλου του κόσμου, και οι περισσότεροι από το τμήμα προέρχονται από το ιδιωτικό τομέα με δεκαετίες συμβολής να έχουν υπηρετήσει τον ιδιωτικό τομέα, οπότε βάζαμε θέματα στις εταιρείες που δουλεύαμε να ξεκινήσουμε παραγωγική διαδικασία. Όλοι μας λέγανε σιγά ρε παιδί μου, είμαστε με τα πράγματα, δεν μπορεί τώρα, αυτά που ξέρουμε αιώνες τώρα, παραπάνω να μπλήξουμε παραγωγή, αυτά δεν τα καταφέρνουμε. Ήταν ένας σοβαρός προβληματισμός και είπαμε να ξεκινήσουμε τελείως πρωτογενώς. Ρωτήσαμε γεννητιστές, του είπαμε, παιδί μου, το DNA μας, εκτός από μεγάλους ποιητές, μουσικούς, μπασκετμπολίστες, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές, έχει τίποτα που εμποδίζει να γίνουμε και παραγωγή? Μας απαντήσαν όλοι ότι είναι καλό το DNA μας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να γίνουμε και πολύ καλή παραγωγή. Ένας μάλιστα έχει ένα αστερόγραφο, λέγοντάς μου, εκτός από το DNA, για κοιτάξτε λίγο τα μυαλά σας. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε, αλλά τέλος πάντων το αναφέρω. Η βασική απάντηση μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανάπτυξη και βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ότι όχι μόνο μπορεί, αλλά είναι και ο μοναδικός δρόμος για την οικονομική ανασυγκρότηση. Το αμέσως ερώτημα, μπορεί να υπάρξει στη σημερινή μνημονιακή οικονομική κατάσταση? Ναι, υπό την προϋπόθεση να κατανοήσουμε τι θέλουμε να παράγουμε και πώς θέλουμε να το παράγουμε. Σε κρίσιμες στιγμές, η ιεράρχηση των στόχων έχει πρωταρχική σημασία. Αμέσως μετά, στο τι φταίει για την υποανάπτυξη και τη δημιουργία του χρέους. Η παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών τουλάχιστον 30 ετών, που το μνημόνιο απλώς επιτάχυνε την ολοκλήρωση. Η ιδεολογία του νεοφεωδισμού σαν κυρίαρχο στοιχείο της είχε την επιβολή ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος απέναντι στην πραγματική οικονομία. Αυτό αμφισβητείται κάπου, αλλά ως προς την ποσόστοση, αλλά εμείς το βάζουμε έτσι. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εχθρικό περιβάλλον για την ανάπτυξη. Η πτωτική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας και η σταθερή μείωση της συμμετοχής στα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας δεν ξεκίνησε με το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά πολύ νωρίτερα και είχε βαθιά αίτια. Ούτε η αυξομοίωση του ΑΕΠ είναι κριτήριο για την ανάπτυξη. Σας υπενθυμίζω ότι σε περιόδους μεγάλης αύξησης του ΑΕΠ, πρόσφατες αυξήσεις του ΑΕΠ, είχαμε ταυτόχρονα στρεβλή ανάπτυξη και διόγκωση του χρέους. Βασικό αίτιο είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τι, πόσο, πού και πώς παράγουμε. Το ιδεολογικό μοντέλο βοήθησε στη διεύρυνση του προβλήματος σε αυτά τα πρωτόγνωρα ύψη, αλλά το πρόβλημα υπήρχε και ήταν ο λάθος παραγωγής. Πολλές χώρες ιδίας ιδεολογικής αντίληψης έχουν άλλα μέγιστα προβλήματα, όχι όμως χρέους. Η διεθνή συγκυρία και η εταιρική μας σχέση
δεν μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια δυναμική διαπραγμάτευση τέτοια που να δίνει μια οριστική λύση στο κεντρικό πρόβλημα. Έτσι, ενώ είναι κατανοητό ότι η μοναδική λύση είναι η διόγωση του παραγωγικού τομέα και η αύξηση του εισοδήματος, τα εμπόδια που βάζουν οι δανειστές με διάφορα προσχήματα και έξω από κάθε λογική μας οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στη σύρρηκνωση. Τι πρέπει να κάνουμε? Κεντρική πολιτική για την οικονομική ανάκαμψη είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που σημαίνει μεγέθυνση του παραγωγικού τμήματος της οικονομίας, καρδιά του οποίου είναι η μεταποίηση. Η βιομηχανία αξιοποιεί αποτελεσματικά φυσικούς πόρους, διασυνδέεται στενά με άλλους τομείς της οικονομίας και έχει έμεσες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις αυτούς. Με ιδιαίτερα σημαντική δημιουργία νέας εργασίας, αναπτύσσει έρευνα και καινοτομία. Είναι ο χώρος όπου η νέα γνώση μετατρέπεται σε οικονομικό πλεονέκτημα και η τεχνολογία αποκτά οικονομική αξία. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε? Το είπαμε. Τεράστιο πρόβλημα παραμένει και είναι το χρέος της χώρας. Χρέος που δεν είναι διαχείριση. Ταυτόχρονα με τη μνημονιακή πολιτική που μας έχει επιβληθεί και για την οποία κατά γενική παραδοχή πληρώνουν οι πιο αδύναμες τάξεις. Με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε? Η χώρα μας χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, στηριγμένο σε ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο, ικανό να αυξήσει το σημαντικό φυσικό και πνευματικό της πλούτου. Επειδή να δώσουμε ξανά όραμα και ελπίδα να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες μεγάλες τομές που θα λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή κατάσταση, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με συγκεκριμένο ρεαλισμό και αποδεκτό από την κοινωνία χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Πού μπορεί να βασίζεται ένα τέτοιο μοντέλο? Το παραγωγικό μοντέλο προτείνεται και στηρίζεται σε δύο κυρίως άξονες. Στην παραγωγή νέων κοινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και χώρες προστέμενης αξίας, και δεύτερον, στη δημιουργία συνεργατικών δικτύων από τη σύλληψη της ιδέας και το σχεδιασμό ενός προϊόντος ως την παραγωγή, τη διάσταση και τις υπηρεσίες μετά την πώληση. Η πρόταση που θα απευθύνεται στις υπαρκτές αλυσίδες αξίας, αλλά και σε αυτές που έχει χτυπήσει η κρίση. Αλλά το ανθρώπινο κεφάλαιο και η εμπειρία του παραμένει ζωντανή. Στόχος αυτής της πρότασης είναι η εξωστρέφεια, αλλά με τη γνώση ότι χρειάζεται χρόνος, προσήλωση στο σκοπό και υπομονή στα δύσκολα. Η τυποποίηση και η πιστοποίηση είναι βασικά εργαλεία της εξωστρέφειας. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και πρέπει να τα οργανώσουμε σε νέα βάση. Δεν είναι άσχετο η επίθεση που έγινε στην πιστοποίηση και στην τυποποίηση, βάζοντας όλους ελεγχτές και ελεγχόμενους. Αναφέρθηκα πριν από λίγο και η γραμματής, σε ένα φορέα έχει γίνει ένα τουρλουμπού και δεν ξέρει κανείς πού να πάει για να κοιτάξει το προϊόν, να μπορέσει να το εξαγάγει. Τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου? Η στήριξη των παραγωγικών μονάδων που ακόμα επιβιώνουν στη χώρα, όχι μόνο των δυναμικών επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν με επιτυχία την κρίση, αλλά κυρίως εκείνων. Χτυπημένες από την κρίση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται, εξακολουθούν να ανθίστανται με σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και πολύτιμη εμπειρία. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας διεθνώς εμπορεύσιμων, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στη στήριξη νέων καινοτόμων παραγωγικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, όπου θα επιταχύνεται η σύζυξη παραγωγής και έρευνας. Από παλιά μας έρχονται διαθροτικά προβλήματα που πρέπει να τα πούμε, τα οποία δεν μπορούμε να τα υπερβιδίσουμε και πρέπει να δούμε το καινούριο μοντέλο πώς θα αντιμετωπίσει. Στο πρωτογενή τομέα το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο κλήρος στην Ελλάδα είναι μικρός και πολυταγμαχισμένος. Η κατάσταση αυτή αποτρέπει τον οργανωτικό εξορθολογισμό της γεωργικής παραγωγής και την καθυλώνει σε αναποτελεσματικές μορφές εκμετάλλευσης με μειωμένη αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών. Ο γεωργικός πληθυσμός, εν συγκρίση με το μέσο εθνικό, με τη μέση ηλικία του εθνικού πληθυσμού, είναι πολύ μεγάλος. Ταυτόχρονα,
το μέσο μαθησιακό επίπεδο του γεωργικού πληθυσμού πάλι εν συγκρίση με το μέσο εθνικό επίπεδο, αυτό είναι πιο μικρό. Αυτό εμποδίζει και είναι τροχοπέδι στη διάχυση τεχνογνωσίας να υιοθετηθούν σύγχρονες πρακτικές, εφαρμογή καινοτομιών και προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τρίτο, αλλά όχι τελευταίο, ίσως και το πιο σπουδαίο, ελάχιστη ποσότητα αγροτικής παραγωγής περνά στη μεταποίηση. Στην βιομηχανία υπάρχει πολυκερματισμός και πολυμορφία, παραδοσιακοί κλάδοι που έπαιξαν ρόλο ατμομηχανής στην ανάπτυξη της οικονομίας δεν υπάρχουν πια. Το ίδιο, το ειδικό βάρος του συνόλου του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας συγκριτικά με τον ΑΕΠ είναι το μισό από πριν μια δεκαετία, όχι πριν από πολύ χρόνο. Η διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της, η σωστή αποτίμηση αυτών, ο διεισμός τους, πρέπει να συνυπολογιστεί στις προτινόμενες λύσεις. Έχουμε 96% μικρομεσαίες κάτω από 10 άτομα, έχουμε ένα 23% περίπου με πάνω από 200 άτομα. Τώρα το επί της χιλής, το για τα ποσοτικά συμπερίσματα μπορεί να είναι το 0,24 ή το δεν έχει σημασία, γιατί παίζουν τώρα εδώ μήνα με το μήνα κάποια πράγματα. Ο κύκλος όμως των εργασιών είναι τεροβαρές προς όφελος των μεγάλων. Δηλαδή το 0,18 των επιχειρήσεων κάνουν το 40% των εξαγωγών. Μόνο ένας όμιλος έχει το 5% των εξαγωγών. Αυτό για να δείξουμε την πολυμορφία και την πολυποικιλότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς έχει δημορφωθεί το τοπίο. Λίγες εταιρείες ακολουθούν κυρίαρχα μοντέλο μαζικής παραγωγής, διαμορφώνοντας ένα ενδιαφέρον όμως το οποίο συνδέει η βιομηχανία. Και ξανά, όπως και στην αγροτική παραγωγή, ελάχιστη παραγωγή από τις πρώτες ύλες και την εξόρυξη περνά στη μεταποίηση. Το μοντέλο ανάπτυξη σίγουρα είναι πολιτική απόφαση, η οποία όμως δεν μπορεί να προσπεράσει χωρίς να ακουμπήσει σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση. Αυτή η απόφαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να έχει την κοινωνία μαζί σου και γι' αυτό χρειάζεται και πάλι κόπος, υπομονή και να συνδιαλλαγείς με την κοινωνία. Ποιο είναι το όραμα της παραγωγής? Ανασυγκρότηση. Το όραμα της νέας αναπτυξιακής πολιτικής είναι η ενδογενής παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με εξωστρεφή προσανατολισμό. Για την υλοποίηση του οράματος αυτού χρειάζεται ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο με επίκεντρο την ελληνική βιομηχανία που θα αξιοποιεί το φυσικό πλούτο, το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τους επιστήμονες της χώρας για να παράγει σύνθετα προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής συγχώριας προστιθέμενης αξίας. Στα πλαίσια αυτού του οράματος, η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση είναι η συγκρότηση αλυσίδων αξίας που θα στηρίζονται στη σύνθεση δεξιοτήτων, βασικό χαρακτηριστικό της τεχνικής μας ταυτότητας. Κύρια επιδίωξη για ανάπτυξη παραγωγικών συμπλεγμάτων που δεν συγκροτούνται σε στενή κλαδική βάση, αλλά οριοθετούνται με ευρύτερη αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων από διαφορετικούς τομείς και κλάδους. Αναπτύσσονται δηλαδή δραστηριότητες κατά μήκος των αλυσίδων αξίας, με μεγάλη εχώρη προστιθέμενη αξία και περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, λειτουργικές υποδομές, τεχνική υποστήριξη, πιστοποίηση, όσο και λειτουργίες όπως ο εφοδιασμός και οι μεταφορές. Μεμονωμένα, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κάποια πράγματα. Τα παραγωγικά συμπλέγματα επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πρωτογενούς, του δευτερογενούς τομέα, καθώς και των υπηρεσιών σχετικών με την παραγωγή προϊόντων μέσα από τη συγκρότηση αθεκτικών αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Πού θα στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση? Είναι ένα συχνό ερώτημα. Καλά, ρε παιδί μου, υπάρχει, ψαχνώ. Πού λέτε βιομηχανία? Πού διάλογο θα δει, υπάρχει κάτι που μπορείτε πάνω να πατήσετε? Σε δύο κύριους παράδειγμα, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις πρώτες ύλες της χώρας και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και πρώτες ύλες της χώρας, ο ελληνικός εξωτερικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Μαζί με τη μεταποίηση που τον ακολουθεί είναι περίπου το 5% του ΑΕΠ. Ο οποίος τροφοδοτεί με πρώτες ύλες μια σειρά άλλων επίσης σημαντικών κλάδων όπως παραγωγή ενέργειας, σημεντοβιομηχανία, οικοδομική κατασκευαστική βιομηχανία, βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων και η βιομηχανία ανοξίδου του χάλιβα είναι μια πονεμένη ιστορία. Κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε εθνική στρατηγική και λέω να αποκτήσουμε όχι να έρθει
από μια κυβερνητική οντότητα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα υποκείμενα της οικονομίας που ασχολούνται να αποκτήσουμε μια στρατηγική για το μέταλλο. Είναι ο βασικός τροφοδότης όλης της μεταποίησης και του τουρισμού και ό,τι θέλουμε και των κατασκευών. Στη χώρα μας από πλευράς πρώτων ελληνών δεν είμαστε ούτε το Ελντοράντο που κάποιοι ευαγγελίζονται, αλλά ούτε και κάποιοι που λένε ότι είμαστε ψωροκόστελα. Στεκόμαστε κάπου ανάμεσα, αρκεί να ξέρουμε τι έχουμε και κυρίως τι θέλουμε να κάνουμε με ό,τι έχουμε. Ο εξοριστικός κλάδος είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασίμων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από 65% των πωλήσεών τους. Ενώ παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη αλλά και στη διεθνή αγορά με προϊόντα όπως ο βοξίτης, το αλουμίνιο, η αλουμίνα, το νικέλιο, καυστική μαγνησία, μποτενίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα, μάρμαρο. Μιλάει για τους leader. Έχουμε και άλλη εξόρυξη και άλλους. Σημαντικό μέρος της παραγωγής του ορυκτού πλούτου εξάγεται και αυτό το καθιστά πολύ σημαντικό για την οικονομία. Συμμετείχα σε μια προσπάθεια τεχνικού επιμελητηρίου που είχε φέρει τη Λάρκο, που ήταν και το οικονομικό επιτελείο και το τεχνικό επιτελείο. Και με επιρρεφάν οι άνθρωποι μας λέγανε τη δουλειά τους. Ρώτησα τον οικονομικό διευθυντή από όλη την παραγωγή πού πηγαίνει. Με υπερηφάνεια μου είπε ούτε ένα κιλό δεν μπαίνει στην εγχώρια αγορά. Όλα πηγαίνουν στο εξωτερικό. Είχε δίκιο να υπερηφανεύεται. Δηλαδή όλα γίνεται. Γι' αυτόν έκανε αυτό που έπρεπε, τις εξαγωγές. Απ' την άλλη, εγώ τρελάθηκα. Έχουμε το νικέλιο και δεν το βάζουμε στη μεταποίηση. Δεν έχουμε βιομηχανία ίνοξ. Δεν έχουμε παραγωγή λαμαρίνας. Καταλαβαίνετε, τα προβλήματα είναι τεράστια και πολύπλοκα. Η αγροτική παραγωγή της χώρας δεν στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια, αλλά η πολυπλοκότητα της διαμόρφωσής της με εκτεταμένη ορεινή έκταση πολλά νησιά μπορεί να παράγει πολλά ποιοτικά προϊόντα που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωργικής παραγωγής και της οικονομικής ανασυγκρότησης. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι η αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα χωρίς τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες που την υποστηρίζουν. Η αξία κάθε μονάδας αγροτικού προϊόντος περιέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ποσοστό που εξαρτάται από το προϊόν, προστιθέμενη αξία από τη μεταποίηση, την ενέργεια, τη χρήση υποδομών, τη μεταφορά και πολλά άλλα περίπτωση. Δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά είναι εισαγόμενα, έτσι που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μεγάλο μέρος της αξίας φεύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή, όταν λέμε ότι κάνουμε εξαγωγή τόση ντομάτα και φέρνουμε τόσα λεφτά, να ξέρουμε ότι μπορεί το 80%, ειδικά μιλάω για το προϊόν, να έχει φύγει με άλλο τρόπο στο εξωτερικό. Μιλώντας πάλι για την ντομάτα, έμαθα ότι όλους τους σπόρους εισάγουμε από την Ολλανδία και από το Ισραήλ και ότι ένα κιλό ντομάτας στοιχίζει 50% παραπάνω από ένα κιλό χρυσού. Δεν μπορούμε να κάνουμε αγροτική παραγωγή όταν οι σπόροι και τα υβρίδια εισάγονται, αλλά το χειρότερο δεν έχουν σχέση με τις εγχώριες ποικιλίες και την ποιότητα που αυτές παράγουν. Έχουν χαθεί πολύτιμες ποικιλίες που δεν γνωρίζουν εάν μπορούν να αναπτυχθούν ξανά. Και έκαναν την αγροτική παραγωγή κατ' επέκταση που έκαναν την αγροτική παραγωγή και κατ' επέκταση τις διατροφικές μας συνήθειες μοναδικές και αντικείμενο παραδείγματος. Ταυτόχρονα δεν ακολουθείται ένα σχέδιο παραγωγής τοπικών ποιοτικών προϊόντων, των οποίων η διατροφική αξία έχει επιβεβαιωθεί μέσα στον χρόνο, αλλά οι προτάσεις εξωχώριων εταιριών που θέλουν να πουλήσουν γενικευμένα προϊόντα προς όλους, χάνοντας έτσι το συγκεκριμένο τοπικό μας πλεονέκτημα. Υπάρχουν φυσικά παραδείγματα, Κρήτη, Καλαμάτα, Ανάξος, τα φρούτα επάνω, που δεν είναι, δηλαδή όταν λέμε δεν είναι ότι όλοι ακολουθείτε από παντού. Έχουμε λαμπρά παραδείγματα τοπικών παραγωγών που κάνουν προσπάθειες. Δεν έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο εθνικό. Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το αναρχικό παραγωγικό μοντέλο οφείλει να στηριχθεί στο σύνολο των πραγματικών παραγωγικών δυνάμεων αυτού του τόπου και στην ιδιαίτερη τεχνογνωσία του. Δηλαδή, κατεξοχήν στους μικρούς και μεσαίους επιχειρήσεις, τους αυτοαποσχολούμενους παραγωγούς,
τους τεχνίτες και γενικότερα το ειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις κρίσιμης σημασίας. Το δίλημα που μπαίνει από πάρα πολλούς μεγάλες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, δεν ισχύει. Πρέπει να υπάρχει συγκερασμός προσπαθειών. Αν αυτοί δεν διασωθούν, τότε δεν θα υπάρχει κανένα άλογο να σύρει τον κάρο. Η παραγωγική ανασυγκρότηση, επομένως, πρέπει να γίνει με την ενεργοποίηση και ενεργή συμμετοχή πρώτον των δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων, που αποτελούν τον κορμό της μεταποίησης και το πιο ζωντανό παραγωγικό της δυναμικό, των μεγάλων επιχειρήσεων εθνικής και κοινωνικής σημασίας, που αξιοποιούν το φυσικό πλούτο της χώρας, αλλά και τις παραγωγικές υποδομές και τη διάθεση τεχνογνωσίας, του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, πολυτεχνία και ΔΕΗ εκπαιδεύουν χιλιάδες επιστήμονες που καλύπτουν όλα τα παραγωγικά πεδία, αρκεί αυτά να συνδεθούν άμεσα με την εγχώρια παραγωγή. Των τεχνικών και μαστόρων της χώρας, ζωντανών φορέων μιας ιδιαίτερης τεχνογνωσίας που βρίσκεται σε κάθε βιομηχανικό κλάδο και αποτελούν ουσιαστική πηγή άρρητης γνώσης και πολύτιμης εμπειρίας σε παραγωγικές λειτουργίες. Των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων που αναπτύσσουν αξιόλογη έρευνα και παράγουν τεχνολογία, με την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους, όσο και κυρίως με τις βιομηχανικές και εν γέννη μεταπιτικές επιχειρήσεις της χώρας, ώστε να μετατραπεί η νέα γνώση και τεχνολογία σε καινοτομία και να μπορούν να εφαρμοστεί άμεσα. Των περιφερειών και των ΟΤΑ, στα πλαίσια ενός αποκεντρωμένου αυτοδιοικητικού και συμμετοχικού μοντέλου, αλίμονο να συνεχίσουμε αθηνοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης, άντε και Θεσσαλονίκη. Πρέπει να προχωρήσουμε και προς την περιφέρεια. Βασικοί άξονες στρατηγικού σχεδίου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας. Δυστυχώς επαναλαμβάνω ίδιες προτάσεις, χωρίς να λέω «Α, τα είπα προηγουμένως». Πρέπει να τα λέμε κάθε φορά τα ίδια. Η επικέντρωση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας κοινωνικής και οικονομικής που ενσωματώνουν μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία και έχουν περιβαλλοντικό πρόσημο και όχι στη μείωση του κόστους. Η πρόσθεση καινοτομία σε προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες με αύξηση της συνολικής δαπάνης για την έρευνα και την ανάπτυξη και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν τη ραχοκαλιά του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού στην κατεύθυνση ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων ξανά υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας και ποιότητας, με σύζευξη σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδου παραγωγής, με τη μαστορική εμπειρία και την αξιοποίηση συνέργειας ανάμεσα σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων σε κοινά παραγωγικά συμπλέγματα. Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με στόχευση ξανά σε προϊόντα υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, διεθνώς εμπορεύσιμων και αποτέλεσμα για να αποτελέσουν την ανάσχεση της διαρροής υψηλά εκπαιδευμένων και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων. Με τον όρο δίκτυα επιχειρήσεων και συνεργατικά σχήματα αναφερόμαστε σε συνεργασίες επιχειρήσεων με στόχο την υλοποίηση εξ αρχής προδιαγεγραμμένων δράσεων. Παραδείγματος χάρη δραστηριότητες τυποποίησης, branding και εξωστρέφειας, έρευνας και ανάπτυξης, που είναι συχνά το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κλώστερ επιχειρήσεων. Η συνεργατική επιχειρηματικότητα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό τμήμα του νέου μοντέλου ανάπτυξης. Η στήριξη και ενθάρρυνση καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλειών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και άλλων μορφών αλληλέγγυας οικονομίας. Η ενίσχυση τεχνολογικών προηγμένων κλάδων και δραστηριοτήτων. Με αυξηνόμενη ζήτηση στις παγκόσμιες αγορές, είτε με συμβολή στην υποκατάσταση εισαγωγών, καθώς και εκείνο που συμβάλλουν στο οικολογικό μετρησμό της οικονομίας. Δημιουργεί μια εθνική μπράδα, τύπου Made in Greece, η οποία θα συνδέει τη δημιουργία ελληνικού προϊόντος με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ξέρω ότι σκέφτονται μερικοί ότι εδώ πέρα υπάρχουν θεσμικά εμπόδια και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη κλπ. Το πώς μπορούν να δημιουργηθούν. Από την άλλη, πρέπει να δούμε ότι οι ίδιες οι χώρες, οι κυρίαρχοι στο βιομηχανικό τομέα, κάνουν μια τέτοια πολιτική, τις οποίες εφαρμόζουν για τον εαυτό τους, αλλά δεν αφήνουν μέσω mandate
να τις ακολουθήσουν άλλοι. Η σύσταση και ανάπτυξη διεθνών δικτύων διάθεσης για τα προϊόντα μας, για τα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναγκαίες παράλληλες δράσεις για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου. Αυτό που ανέφερα μέχρι στιγμής αναφορά τη βιομηχανία, την καριέρα της βιομηχανίας. Η βιομηχανία από μόνη της στην Ελλάδα δεν λέει τίποτα. Πρώτον, είναι ο παγκόσμιος χώρος, τον οποίο δεν ανέφερα καθόλου, επί τούτης δεν τον ανέφερα, δεν ανοίγω μια τέτοια συζήτηση, με ό,τι γίνεται και ό,τι ξέρουμε. Μετά, όλες αυτές οι παράλληλες δράσεις, οι οποίες έχουν μια, στη βιομηχανία έχουν μια επιρροή, δηλαδή δημιουργούν αντικίνητρα. Για την υλοποίηση του οράματος ενδογενούς παραγωγής ανακύρωσης και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου, αναγκαίες παράλληλες δράσεις είναι τα εξής. Σύσταση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικού σκοπού, το βάζω σε πληθυντικό. Υπάρχει διακήρυξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με πώς, πού, πότε, σε πού θα στηριχθεί. Εγώ λέω, άντε να τη δούμε, να ανάψουμε μια λαμπάδα και να προσευχηθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθούμε όλοι από αυτό. Δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό στις αναλύσεις μας, έγιναν πολλές εισηγήσεις και πολλές συζητήσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το αναφέρω όμως, δεν το βάζω, το αναφέρω λίγο πιο γενικά. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού που δεν θα στραγγαλεί τις προσπάθειες ανάκαμψης ελληνικών επιχειρήσεων. Το πρώτο απ' όλα είναι οριστική ρύθμιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Όλοι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή που συζητάμε τι συμβαίνει με τις τράπεζες, τι παιχνίδι γίνεται, ο χαμός. Ο έξω παράγοντας, οι δικές μας, οι ειδικοί, τα δικά μας τα ιδρύματα, οι διοικήσεις τους, όλοι είσαστε, νομίζω, είσαστε γνώστες των γεγονότων που τρέχουν, λέω, και αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Αλλά τα κόκκινα δάνεια είναι βασικό πρόβλημα. Και πρέπει να ικανοποιηθούν και να λυθούν, όχι ικανοποιητικά μόνο για τις τράπεζες να μην κλείσουν, γιατί φυσικά δεν πρέπει να κλείσουν, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό τραπεζικό τομέα, αλλά και για τους δανειολήπτες. Θεσμοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και ενός βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος θα δημιουργεί κλίμα ασφάλειας σε επιχειρηματίες και επενδυτές. Έχει υποθεί κατά κόρον από τα διάφορα πάνελ εκεί που σε ένα λεπτό κάνουν την ανάλυσή τους, μέχρι εξαγγελίες από Υπουργεία, υπάρχει διαμάχη μέσα στο Κοινοβούλιο, υπάρχει μέσα στην κοινωνία οι κοινωνικοί φορείς. Είναι όμως ένα σταθερό, και δεν μιλώ για ένα δίκαιο, είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Μιλάω για ένα σταθερό. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ο άλλος που θα έρθει θα ξέρει για 5-10 χρόνια καλό, κακό, αυτό είναι. Αποφασίζει και μπαίνει. Τροποποίηση του πτωχευτικού δικαίου. Δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά, να μην μπορεί κάτι να πτωχεύσει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ είναι η Γενική Γραμματεία. Πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι ένα πρόβλημα που μας έρχεται καθημερινά και μπαίνει. Πρέπει να μπορεί να ξεκαθαρίσει ο καθένας την επιχείρησή του και να μην εμφανίζονται νούμερα που δεν υπάρχουν κατ' ουσία. Πρέπει να γίνει ριζική αποκέντρωση του κράτους, με μεταφορά πόρων από κέντρο στην περιφέρεια και τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων των κοινωνικών κινημάτων και των τοπικών κοινωνιών, στις διαδικασίες του περιφερειακού σχεδιασμού. Η επανασύσταση και ενίσχυση και διασπορά των μηχανισμών πιστοποίησης δίπλα στους χώρους παραγωγής. Η τυποποίηση και η πιστοποίηση, όπως είπαμε, βασικό εργαλείο εξωστρέφειας και να οργανωθούν σε νέες βάσεις. Δεν μπορεί να τρέχει τώρα από την Έδεσα, δεν έρθει εδώ πέρα να κάνει για ένα προϊόν
πρέπει να τα έχει δίπλα του αυτά. Η επανίτηση σχολοτεχνικής εκπαίδευσης με άμεση αναφορά και σχέση με τους χώρους παραγωγής. Η στρατηγική αξιοποίηση των κρατικών προμηθειών. Άλλο δύσκολο κομμάτι. Επικίνδυνο να το λες. Αλλά είναι δυνατόν οι Έλληνες φαντάροι να τρέχουν αυτή τη στιγμή με κινέζικη αρβίλα στα βουνά? Είναι γεγονός. Και να έχουμε παραγωγικές μονάδες δεκαετιών. Ακόμα καλύτερα. Είδες, είπα ότι ήμουν ευγενικός. Δεν ήθελα να παίξω εθνικό. Το ξέρω και αυτό. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πάλι ξανά επαναλαμβάνω, όπως και προηγουμένως, κάποια άλλα κράτη έχουν προστατευτισμό. Τον ξέρουμε πώς περνάει. Τον έχουν περάσει. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Το λέω προστατευτισμό, ελπίζω να δεν θα βγει παρά έξω. Δεν θες να βγει παρά έξω, δηλαδή. Όχι, εντάξει. Με τον τρόπο ότι μπορεί να αυτή η λέξη να χρησιμοποιηθεί, ας το πούμε. Πρέπει να γίνει η πολιτική χωροθέτηση και η περιφερειακή χωροθέτηση. Ολοκλήρωση του καθορισμού χρήσης γης εντός και εκτός αστικών περιοχών, πρόθεση δημιουργίας και λειτουργίας οργανωμένων χώρων βιομηχανικής δραστηριότητας, ΒΠΒΠΑ, επιχειρηματικά πάρκα, νομιμοποίηση εγκατάσταση και λειτουργίας βιοτεχνικής δραστηριότητας χαμηλής όχλησης εντός του αστικού ιστού και με αξιοποίηση διαθέσιμης αργούσας στηριακής υποδομής, εφόσον τηρούνται πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί όροι. Ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια συστάδων καινοτομίας, σε υφιστάμενα ως κοινές δραστηριότητες σε όλα τα σημεία της αλυσίδας. Αξία που έχουν στρατηγική σημασία. Η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης. Το είπαν οι γενικοί γραμματείς, δεν θα το συνεχίσω. Είχα κάτι να πω. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτή τη δημόσια διοίκηση. Εδώ πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Όλοι μας. Πρώτα η κοινωνία πώς αντιμετωπίζει την διοίκηση. Τέλος, θέλω να καταλήξω ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιτυχία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου απαιτεί χρόνο, προσήλωση στο σκοπό και υπομονή, το είπαμε προηγουμένως. Ωστόσο, ένα τέτοιο μοντέλο δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν δεν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μετά από διάλογο των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων. Αν δεν προκύψει μια συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, με μακροχρόνιο σχεδιασμό και αυτοδέσμευση τήρησης ανάμεσα σε όλα τα υποκείμενα της κοινωνίας, της παραγωγής, της εκπαίδευσης, του νομοθετικού σώματος και της εξελιχτικής εξουσίας. Όταν λέω κοινωνικό συμβόλαιο, μην φανταστεί κανείς ότι εννοώ να εξαλείψουμε τις κοινωνικές αντιθέσεις κλπ. Είναι κατανοητό, μιλώ ένα συμβόλαιο που θα αφορά την παραγωγή. Θα δεσμευτούμε όλοι, εφόσον συμφωνήσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και πώς θα το υλοποιήσουμε. Το πρόγραμμα μιας ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι ζήτημα κατεξοχήν πολιτικό και προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση, τον ενθουσιασμό και τελικά την κινητοποίηση ολόκληρης κοινωνίας. Τελείωσα. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο. Έχουμε αποφασίσει σαν συντονιστικό, θα το βάλουμε στο τμήμα. Αυτά ήταν τα γενικά πλαίσια στρατηγικής πολιτικής. Από το Σεπτέμβρη και ύστερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ημερίδες, που δεν θα είναι ένα από καθέδραν μια συζήτηση. Θα δημιουργούμε πάλι συζητήσεων με διαφορετικές απόψεις για να μπορούμε να καταλήξουμε και κάπου. Έτσι. Οπότε αυτή η συζήτηση αφορά μόνο, είπαμε, τα στρατηγικά. Δεν μπήκαμε σε ειδικά κομμάτια, πώς και πού και τι. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.